υπέροχες ευαγγελικές διηγήσεις για τη δοξολογία των αγγέλων, την προσκύνηση των ποιμένων, την οδηπορία και τα δώρα των μάγων, σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει δοκιμασίες και πειρασμούς που δημιουργούν έντονο προβληματισμό. Ας δούμε πώς περιγράφει τα γεγονότα ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος. Όταν έφυγαν οι μάγοι που είχαν έρθει να προσκυνήσουν τον Υιογέννητο Βασιλέα Χριστό, Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στον Ιωσήφ και του είπε «Σήκω, πάρε το παιδί και την μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο, διότι ο Ηρώδης πρόκειται να αναζητήσει το παιδί για να το σκοτώσει. Και μη φύγεις από την Αίγυπτο, αλλά μείνε εκεί μέχρι να σου πω». Πράγματι, ο Ιωσήφ σηκώθηκε αμέσως και μέσα στη νύχτα πήρε το παιδί και τη μητέρα του και αναχώρησε για την Αίγυπτο και έμεινε εκεί μέχρι που πέθανε ο Ηρώδης για να επαληθευθεί ακριβώς εκείνο που είπε ο Κύριος μέσω του προφήτη «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιόν μου να επιστρέψει στον τόπο της γεννήσεώς του». Ήταν στα αλήθεια μεγάλη δοκιμασία για την πίστη του Ιωσήφ η ξαφνική ειδοποίηση του Αγγέλου να φύγουν νύχτα και να ταξιδέψουν μαζί με την Παναγία και το Θείο Βρέφος εξόριστοι στην Αίγυπτο. Θα μπορούσε να κλονιστεί η πίστη του και να πει στο Θεό «Θεέ μου, εσύ είπες ότι αυτός θα σώσει τον λαό του. Δεν μπορεί τώρα να σώσει τον εαυτό του. Δεν μπορείς, Θεέ μου, να πάρεις την ψυχή του Ηρώδη. Είναι ανάγκη να περάσουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία». Καμία από αυτές τις σκέψεις όμως δεν σκανδαλίζει τον πιστό δούλο του Θεού. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και ανταποκρίνεται με προθυμία στις οδηγίες του Αγγέλου και υπομονετικά περιμένει νέες οδηγίες. Κάποτε και εμείς αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και θλίψεις και ίσως αρχίζουν να μας πολιορκούν οι λογισμοί. Γιατί να μου συμβεί αυτό, αφού πιστεύω στο Θεό, κάνω την προσευχή μου, γιατί? Στα ερωτήματα αυτά δεν μπορεί να απαντήσει η λογική. Μόνο η καρδιά που αγαπά και εμπιστεύεται τον Πανάγαθο Θεό μπορεί να ξεπεράσει αυτά τα διλήμματα. Ο Άγιος Ιωσήφ, τον οποίο τιμάει η Εκκλησία μας σήμερα, Κυριακή μετά τη Χριστού γέννηση, μας δείχνει τον δρόμο της σιωπής και της υπομονής. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία με ταπείνωση και υπακοή στο Θείο θέλημα, με την πεποίθηση ότι ο Πανάγαθος Θεός επιτρέπει κάθε δοκιμασία πάντοτε προς το συμφέρον της ψυχής μας. Στο μεταξύ ο σκληρός και αιμοσταγής Ηρώδης, όταν κατάλαβε ότι οι μάγοι τον εξαπάτησαν και έφυγαν από άλλον δρόμο για την πατρίδα τους, θύμωσε υπερβολικά. Έστειλε λοιπόν στρατιώτες οι οποίοι σκότωσαν όλα τα παιδιά που ήταν στην Ιθραήλ και σε όλα τα περίχωρα και τα σύνορά της από ηλικία 2 ετών και κάτω, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που εξακρίβωσε από τους μάγους. Τότε πραγματοποιήθηκε ο λόγος του προφήτη Ιερεμία. Φωνή σπαραχτική ακούστηκε στο χωριό Ραμά της φυλής Βενιαμίν, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Η Ραχήλ κλαίει τα παιδιά της και δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να παρηγορηθεί, διότι τα αθώα αυτά παιδιά δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή. Βέβαια αργότερα πέθανε ο Ηρώδης και μάλιστα με τρόπο φρικτό. Τότε Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε σε όνειρο πάλι στον Ιωσήφ στην Αίγυπτο και του είπε «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη χώρα των Ισραηλιτών, διότι έχουν πεθάνει πλέον εκείνοι που ήθελαν να αφαιρέσουν τη ζωή του παιδιού». Σηκώθηκε λοιπόν, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και ήρθε στη Παλαιστίνη. Αλλά όταν άκουσε ότι στην Ιουδαία βασίλευε ο Αρχέλαος στη θέση του πατέρα του Ηρώδη, φοβήθηκε να πάει εκεί. Έλαβε όμως νέα οδηγία από το Θεό και αναχώρησε για τα μέρη της Γαλιλαίας, όπου ηγεμόνας ήταν ο Ηρώδης ο Αντύπας, που ήταν λιγότερο σκληρός
από τον αδελφό του Αρχέλαον, και αφού ήλθε εκεί, εγκαταστάθηκε στην πόλη της Ναζαρέτ, για να πραγματοποιηθούν οι προφητείες που έλεγαν ότι ο Ιησούς θα δεχθεί την ατιμία και την περιφρόνηση από τους εχθρούς του, όπως έγινε όταν τον ονόμασαν περιφρονητικά Ναζωραίον. Από τα γεγονότα αυτά που περιγράφει η Ευαγγελική Περικοπή, το πιο συγκλονιστικό είναι η τραγωδία με τη σφαγή των Ιππίων στη Βηθλέμ. Ποιος μπορεί να μείνει ασυγκίνητος μπροστά στην εικόνα τόσων αθώων βρεφών? Πρόκειται για πρωτοφανή θηριωδία, την οποία καταδικάζει απερίφραστα κάθε εχέφρον άνθρωπος. Ωστόσο, το παράδοξο και εξωφρενικό είναι ότι ο Ηρώδης και η καταστροφική μανία του αναβιώνουν στις μέρες μας στο πρόσωπο των ασυνείδητων ιατρών και των γονέων που επιπόλαιαν καταφεύγουν στην εγκληματική έκτρωση. Κάθε χρόνο με τις εκτρώσεις σκοτώνονται εκατομμύρια βρέφη, και όλα αυτά με την κάλυψη του δήθεν πολιτισμένου κόσμου μας. Επιτέλους, ας ευαισθητοποιηθούμε για να σταματήσει αυτό το κακό. Είναι καιρός να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Η κραυγή των αθώων Ιππίων ας μας συγκλονίσει. Αμήν. Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ομιλία ώρα 5 το απόγευμα με ομιλητή τον πατέρα Αντίπα από το Ιερό Κελίο Αγίες Άνης Καριών Αγίου Όρους. Θέμα: μπορούμε και εμείς να γίνουμε θεοί κατά χάρη? Την 5η 31 Δεκεμβρίου ώρα 5 το απόγευμα θα τελεστεί ο εσπερινός στο παρεκκλήσιο του Αγίου Βασιλείου. Την Παρασκευή 1η Ιανουαρίου ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Βασιλείου και στην Πανεγία μας. Του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σύ, ο εν σπηλαίου γεννηθείς και εν φάτη να κληθείς δια την ημών σωτηρία και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων εν δόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ιωσήφ του Μνήστορος, Δαβίδ του Προφητάνακτος και Ιακώβου του Αδελφού Θεού, Στεφάνου Πρωτομάρτυρος και Αποστόλου, Θεοδόρου Οσίου του Γραπτού, όν την μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώδωσέ ημάς, ως αγαθόδος πειράκτος και ελεήμων Θεοίμας, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς καθημέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους.